Ριζικέ αλλαγέ στο γυμνάσιο και το Λύκειο φέρνουν οι προτάσει τη Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Μεταξύ των προτάσεων του Προέδρου τη Επιτροπή Αντώνη Λιάκου περιλαμβάνονται αναπροσαρμογή του ορολόγιου προγράμματο με λιγότερα διαλύματα και λιγότερα μαθήματα, ερευνητικέ εργασίε αντί εξετάσεων και περιγραφική αξιολόγηση αντί βαθμών. Επίση, μία από τι προτάσει είναι το γυμνάσιο να είναι τετραετού διάρκεια και το Λύκειο διετού είχε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό ο εθνικό διάλογο για την παιδεία. Γίνονται προτάσει, βεβαίω δεν υπάρχει ακόμη κάτι, κάτι επίσημο. Αυτέ είναι οι εισηγήσει που γίνονται. Θα γίνουν οι εισηγήσει στην πολιτική ηγεσία και μετά θα θεσμοθετηθούν. Α, ότι αυτά που ακούν μέχρι στιγμή η ενημέρωση που έχουμε είναι αυτή η ενημέρωση που υπάρχει από τα, και από τα ε, μέσα κοινωνική δικτύωση, από το Ιντερνετ ή από τι διάφορε ιστοσελίδε που ασχολούνται με αυτό. Ε, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να περιμένουμε να γίνουν νόμοι του κράτου και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να του συζητήσουμε να του σχολιάσουμε Και φυσικά εμεί, ως εντεταλμένοι ε, φορεί τη ε, πολιτεία, να, να, εφαρμόσουμε ό,τι καινούριο, καινούριο, γίνει. Κάνει διάφορε προτάσει η Επιτροπή του Διαλόγου. Έχει ε, συζητιούνται διάφορα θέματα. Ξέρετε, εγώ ω υπηρεσιακό παράγοντα δεν θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που προτείνονται. Ε, όταν με το καλό θα, γίνουν, ε, θα, θα, νομοθετηθούν, τότε πολύ ευχαρίστω να τα συζητήσουμε. Πάντω, ε, έχω την αίσθηση ότι οι αλλαγέ θα είναι, ε, αν γίνουν και όποτε γίνουν, θα είναι εύπεπτε. Δηλαδή, δεν θα, δεν θα είναι ριζικέ αλλαγέ. Αναλυτικά, οι προτάσει τη Επιτροπή Διαλόγου είναι οι εξή: Αλλαγή του τρόπου χρηματοδότηση τη εκπαίδευση και αναζήτηση νέων εργασιών εθνικό σχολικό πρόγραμμα σπουδών, διαφοροποίηση αναλόγω των τοπικών ιδιαιτερωτήτων και αναγκών. Ανοιχτά σχολεία με ενεργού εκπαιδευτικού που θα έχουν δυνατότητα παρέμβαση και συνδιαμόρφωση τη διδακτική διαδικασία και των μαθημάτων διδασκαλία. Μείωση διδασκόμενη ύλη και αντικατάσταση τη βαθμολογία έω και το γυμνάσιο με περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών. Ενιαίο τύπο ολοήμερου δημοτικού και προσαρμογή στι τοπικέ συνθήκε. Χρήση των σχολείων τι απογευματινέ ώρε για δραστηριότητε σε συνεργασία με του Δήμου και βάφτιση σχολείων για συμβολικού λόγου. Κατάργηση αλλεπάλληλων εξετάσεων στο γυμνάσιο και αντικατάστασή του με projects και εργασίε. Ενοποίηση κατευθύνσεων μαθημάτων. Απελευθέρωση των τμήματων χαμηλή ζήτηση από τι πανελλαδικέ εξετάσει. Τετραετέ γυμνάσιο και διαιτέ λύκειο που θα δίνει ισχυρό απολυτήριο για την εισαγωγή σε τμήματα ανώτατη εκπαίδευση όπου υπάρχουν και νέε θέσει ή δεν είναι υψηλού ενδιαφέροντο. Διατήρηση πανελλαδικών εξετάσεων με τη μορφή που έχουν σήμερα στι σχολέ υψηλή ζήτηση. Δυνατότητα τα ΑΕΗ ΕΕ να εξασφαλίσουν πόρου για τη χρηματοδότησή του σε συνεργασία με φορεί του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, του εσωτερικού και του εξωτερικού. Δωρεάν ακαδημαϊκά ερευνητικά μεταπτυχιακά προγράμματα και δίδακτρα στα προγράμματα επαγγελματική εξειδίκευση και ανάπτυξη. Επανέρχονται τα τετραετία αναπτυξιακά συμβόλαια μεταξύ ΑΕΗ και Πολιτεία, καθώ και ενιαίο χώρο ΑΕΗ, ερευνητικά κέντρα και δημιουργία Εθνικού Ιδρύματο Έρευνα και Κοινοτομία.